Έλατε λοιπόν να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Βλέπω ότι ο χρόνος πραγματικά μας πιέζει, οπότε δεν θα πούμε κάτι άλλο παρά μόνο θα σας αφήσουμε να απολαύσετε την όμορφη φιλική συνάντηση και τους αγώνες που είχαν. Παιδιά στο ταεκβοντό από τους δύο συλλόγους, Άτλας Καλύμνου και Ασκληπιός ΚΟ, με προπονητές τον Μικέ Κουλιανό και τον Βασίλη Κόστογλου, εδώ στις εγκαταστάσεις τους. Απέναντι από το χώρο του Τζάμπο, έτσι, που είναι οι νέοι χώροι τους και είναι πάρα πολύ ωραίοι και λειτουργικοί. Και μην νομίζετε, μην βλέπετε κάποια παιδάκια και λέτε είναι δυνατόν για αυτό το παιδί να κάνει έτσι. Τρομερό το πόδι όταν εκτινάσετε. Τρομερά τα παιδιά μας και ας είναι από 4-5 ετών. Θα δείτε και τα ζευγαράκια εκεί από τις ομάδες. Θα ακούσετε τι μας είπαν και οι προπονητές. Εμείς τους ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί είναι και οι δυο εκπληκτικές και δυνατές ομάδες και πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ μας. Άλλη μια Κυριακή και άλλη μια φορά εδώ στον Άτλας Καλύμνου, τον αθλητικό σύλλογο του ταεκβοντό με προπονητή τον Μικέ Κουλιανό και άλλη μια φιλοξενία. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Σήμερα βέβαια να πούμε ότι είναι οι φίλοι από την ΚΟ εδώ μετά τον αθλητικό σύλλογο από τη Ρόδο που είχε φιλοξενηθεί πριν από λίγες ημέρες. Τα παιδιά εδώ με τα κόκκινα είναι τα δικά μας παιδιά. Του Συλλόγου Άτλας, τα παιδιά δίπλα, είναι τα παιδιά από τον Σύλλογο της ΚΟ. Θέλετε να μας πείτε κάτι, καλώς ήρθατε. Το όνομά σου? Αμαρίλτα. Πόσα χρόνια κάνεις τα έκβοτο? 9 με 10 χρόνια. Καλά, και είσαι πόσο χρονών? Κάτσι, μπράβο σου. Το αγαπάς πολύ? Θα το πρότεινε στα παιδιά? Σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα ετοιμάζεστε για Βουλγαρία. Ετοιμάζεστε για Βουλγαρία. Ναι, όσοι αθλητές είμαστε λίγοι, αλλά ναι. Ωραία. Ό,τι και αν είναι, καλή επιτυχία. Τα ξεχωριστά των παιδιών δεν μας άφησαν να μιλήσουμε καθαρά. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνουμε σε λίγο. Μπράβο Μαρία! Καλημέρα, καλώς ήλθατε. Ωραία εσείς. Το όνομά σας? Κώστοβλου. Κώστοβλου, ωραίο λέω. Από γνωστά διαφημιστικά σποτ. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε και θέλουμε να ακούσουμε κάτι, έτσι, ένα μίνι βιογραφικό του συλλόγου. Ο σύλλογος μας, καλημέρα καταρχήν, στην ωραία Καλύμνου. Εμείς είμαστε πολλά χρόνια στην Καλύμνου, ερχόμαστε, την αγαπάμε την Καλύμνου, έχουμε συγγενείς εδώ. Γνωρίζουμε. Ναι, έχουμε στο μοναστήρι στη Αγίας Κατερίνης, έχουμε, έχουμε οικογένεια εκεί, κάποια ωραία, θεία μας. Πολύ ωραία. Και συχνά πυκνά επισκεφτόμαστε την Καλύμνου. Ένας λόγος παραπάνω βέβαια, γιατί είμαστε γνώστες του αθλήματος του ταεκβοντό. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Μικέ τον Κουλιανό. Έχουμε άρεστη συνεργασία πολλά χρόνια και εμείς και τα παιδιά μας, γιατί πιστεύω ότι από τους προπονητές ξεκινάνε η διαπαιδαγώγηση στα μικρά παιδιά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είμαστε όλα, είναι όλα εντάξει τόσα χρόνια και έτσι συχνά πυκνά επισκεφτόμαστε την Καλύμνο στη σχολή του κ. Μικέ. Ο κ. Μικές, από ό,τι βλέπω, έχει ανανεώσει το σύλλογό του. Ένας πολύ αξιόλογος σύλλογος με πολλά πρωταθλήματα, μια καινούργια σχολή, όπως βλέπετε κι εσείς, με πολλά παιδιά. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να έρχονται μικρά παιδιά μέσα για να μπορέσουμε να τους διδάξουμε την πολεμική τέχνη και το Ολυμπιακό άθλημα του ταεκβοντό. Αυτό προσπαθούμε χρόνια, και ο Μικές και εγώ. Έχουμε κοινό στόχο να αποκτήσουμε εμπειρίες τα παιδιά μας, για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα επίσημο πρωτάθλημα ταεκβοντό.
Έχουμε μπροστά μας ένα αγωνιστικό πρόγραμμα, να πάμε στο Κύμελιου το Δεκέμβριο, έχουμε να πάμε στο Κύπελλο που γίνεται μετά, έχουμε να πάμε στο Μάρτιο στη Ρόδο που γίνεται το Παδοκρατσιάκο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε πολλά φιλικά με τον κύριο Μικέ, γιατί τα παιδιά, έχει και καινούργια παιδιά που πρέπει να πάρουν εμπειρίες. Πολύ ωραία. Τι είναι το Taekwondo για σας? Το Taekwondo είναι μια αρχαία πολεμική τέχνη, πολλά χρόνια, που θα πει πόδια, χέρια, μυαλό. Ξεκινάμε τα πόδια, κουβών, χέρια και το μυαλό. Είναι λοιπόν μια αρχαία πολεμική τέχνη, μια παλιά πολεμική τέχνη, που κάποιοι φιλόσοφοι από την Κορέα προσπάθησαν και το κάνανε Ολυμπιακό άθλημα. Και είναι το πρώτο άθλημα που έχει βάλει αξεσουάρ στον αθλητή, έτσι ώστε να μην χτυπάει, να μην πονάει, να μην έχει φόβο, να μπορέσει. Και έτσι προσέρχησαν πάρα πολλά μικρά στις σχολές των συλλόγων. Γιατί χωρίς αυτά υπήρχε πρόβλημα να χτυπήσουν τα παιδιά και έτσι ο κόσμος έφευγε. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Ασχολούμαι από το 1979 από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσει από το 1979 από τη Ρόδο, γιατί ήμουν μαθητής στον Ιρέα, στην Τεχνική Σχολή Αθλητών. Και από εκεί και πέρα, επειδή υπήρχε πολλής χρόνος που είχα, ας πούμε, την υπόλοιπη μέρα, είχα γνωρίσει δύο παιδιά, τον Γιάννη τον Κανάκα και τον Μιχάλη τον Γκάβουρα, οι οποίοι ήταν τα εκδοτήστε στις σχολές εκεί. Ήταν φίλοι μας και μας βάλανε σε αυτό το δρόμο, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρος της ζωής σας, της καθημερινότητάς σας, δεν θα μπορούσε να λείψει, έτσι. Είναι τρόπος ζωής. Ακριβώς. Το τι θα φάμε, το πώς θα φερθούμε στα μικρά παιδιά, στα παιδιά μας τώρα που έχουμε και εμείς παιδιά. Τρόπος ζωής. Έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε κάνει πρωταθλητισμό 17 χρόνια, έχουμε μπει στις εθνικές ομάδες δύο φορές, έτσι ώστε αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να σβήσουν έτσι εύκολα. Και τα μεταφέρουμε και στα μικρά παιδιά, στους γονείς, γιατί οι γονείς είναι η κινητήρια μηχανή για τα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι όλος ο κόσμος πρέπει να ασχολείται με πολεμικές τέχνες. Μέσα από αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, πρέπει αυτοάμυνα και μόνο αυτό. Για να μην μπούμε σε άλλες πράγματα. Και νομίζω ότι, επειδή σας είπα ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, νομίζω ότι ο Μικής Κουλιανός και εγώ απικό δίνουμε αυτή την παιδεία στα παιδιά και την κατεύθυνση στα παιδιά, αυτοάμυνα, και όποιος θέλει πρωταθλητισμό και όποιος θέλει κάτι άλλο, πάλι εδώ είμαστε. Βεβαίως, βεβαίως. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Και εγώ, εμείς είμαστε πάντα εδώ στο κάλεσμα του Μικέ Κουλιανού. Σας έχω δει και στην τηλεόραση και σε άλλα κανάλια που είχατε πριν. Ακολουθώ τα βήματα του Μικέ. Ναι, είστε αξιόλογοι. Πριν βέβαια ξεκινήσει ο Μικές ακόμη το χώρο των δικών του. Από τότε που ήταν ακόμη και εκείνος εκπαιδευόμενος, αλλά και βραβευμένος. Νομίζω ότι εξετάσεις έχετε δώσει και εσείς και εμείς και ο Μικές. Χαρά μας. Εξετάσεις, οπότε ξέρει ο κόσμος που έχει να πάει και τι έχει να δει. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας γνώρισα. Μικέ, καλημέρα. Τι ωραία στιγμή, πάρα πολλοί κόσμος, τι ωραία ομάδα σας επισκέφτηκε. Ναι. Έχουμε χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Εθνικό Σύλλογο Ασκουμπιών Τσικό, τον κύριο Βασίλη Κώστοπλου. Είναι ένα αδερφικό σωματείο σε εμάς. Έχουμε κάνουμε πάρα πολλές συναντήσεις. Είμαστε χρόνια φίλοι με τον δάσκαλο τον Βασίλη. Και σήμερα βρεθήκαμε εδώ ώστε στα πλαίσια της προετοιμασίας των παιδιών για τους αγώνες που έχουμε, τα μικρότερα να πάρουν κάποιες εμπειρίες και μεγαλύτερα να κάνουν μια καλύτερη προετοιμασία τη 1 με 2 Δεκεμβρίου. Θα πάμε στην Βουλγαρία, στο Kereva Open. Και τέλος Δεκεμβρίου θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα που το μεγαλύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδα από 6 χρόνια έως 10. Εκεί θα πάρουμε μέρος και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να μπορούμε να τα προσέξουμε. Νομίζω ότι αυτή η όμορφη εικόνα και των δύο εσάς, των προπονητών αλλά και των παιδιών που γνωρίζονται, που έχουν να πούν πράγματα, που πιθανότατα να γεννηθούν και φιλίες, είναι πραγματικά ένα άλλο κομμάτι παράλληλα με αυτό που εκπαιδεύονται, έτσι, το οποίο νομίζω δίνει ορίζοντες. Νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι μόνο τέχνητο. Ακριβώς. Ο στόχος είναι φιλίες, όπως είπατε και εσείς, καλές σχέσεις και με τους γονείς και τα παιδιά με τα παιδιά του. Που από ό,τι βλέπω ήρθαν πάρα πολλοί εδώ να συνοδεύσουν τα παιδιά. Γιατί ο Μικές έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και περιμένω να δω τα παιδιά λιγάκι τουλάχιστον έτσι επί το έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να καλωσορίσω σήμερα τον Αθλητικό Σύλλογο Ασκητικό Τσικό, τον δάσκαλο τον Βασίλη τον Κώστοπλου. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε αδερφικά σωματεία με το σύλλογό σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα εδώ. Και εμείς θα έρθουμε να σας πούμε πάλι μετά τα Χριστούγεννα να κάνουμε άλλη μια φιλική συνάντηση. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ ώστε τα παιδιά τα μεγαλύτερα να αποκτήσουν κάποιες εμπειρίες εν ώψη των πρωταθλημάτων που έχουμε, τα μικρότερα να πάρουν το πρώτο βάθισμα από κάποιους φιλικούς αγώνες.
Ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Όποιοι είναι λίγο πιο προχωρημένοι, προσέχουμε λίγο τους λίγο πιο αδύναμους. Αν δούμε κάποιο παιδί που δεν είναι τόσο προχωρημένο, ώστε να βγει μια καλή προπόνηση. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι τα έχουμε πει πολλές φορές. Η αγάπη μας πάντα όταν έρχομαστε στην Κάλυμνο είναι μεγάλη. Όπως είπε και ο Μικέ, να πω συγχαρητήρια στο σωματείο του Μικέ για την ωραία σχολή που μας φιλοξενεί σήμερα. Νομίζω ήταν στον χρόνο του να γίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία σχολή. Αξίζει. Ο ξύλογός σας αξίζει. Θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε εσείς μας χρειαστείτε. Σήμερα είμαστε εδώ με 25 παιδιά αφικό για να κάνουμε, όπως είπε, μικρές φιλικές προπονήσεις εν ώψη των πρωταθλημάτων που θα ακολουθήσουν στην πορεία. Υπάρχουν και πολλά καινούργια παιδιά που θα πάρουν το βάφτισμα σήμερα. Θα θέλουμε από όλους τους γονείς, είτε είναι από την Κάλυμνο, είτε είναι από την ΚΟ, θα πρέπει να χειροκροτάμε τα παιδιά, να τα ανεβάσουμε ψυχολογικά. Δεν υπάρχουν κρυφά πράγματα πίσω από το μυαλό, ούτε το δικό μου, ούτε του Μικέ. Άρα λοιπόν και σε εσάς πρέπει να είναι έτσι. Αν κάποιο παιδάκι είναι λίγο καλύτερο από κάποιο άλλο, θα προσπαθήσουμε ή να το αλλάξουμε ή να του πούμε να παίξει λίγο πιο ήπια, έτσι ώστε να μην φοβηθεί, γιατί ο στόχος μας είναι όχι ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.